Ξεκινάω πρώτα να φτιάχνω την κρέμα για το γλυκό μας, βάζοντας στην κατσαρόλα το γάλα, τη ζάχαρη και τα αφήνω να ζεσταθούν. Τα υλικά για την κρέμα μας είναι γάλα φρέσκο, αυγά, κρόκι αυγών, σιμιγδάλι ψηλό, σιμιγδάλι χοντρό, βανίλια, βούτυρο αγελάδος, ζάχαρη. Τα υλικά για το σιρόπι μας, ζάχαρη, νερό, κανέλα και λεμόνι. Άλλα υλικά για το γλυκό μας, φύλλο κατά ήθη, φύλλο πολύτικο και βούτυρο αγελάδος. Τώρα σε ένα μπολ θα προσθέσω 2 ολόκληρα αυγά, 2 ολόκληρα αυγά, τώρα θα προσθέσω 3 κρόκους χωρίς τα σπράδια τους και με το σύρμα θα τα χτυπήσω να φρατέψουν. Τώρα θα προσθέσω το σιμιγδάλι το ψηλό, το σιμιγδάλι το χοντρό και τη βανίλια. Και ανακατεύω. Και αφού ζεστάθηκε το γάλα, τώρα θα πάρω ένα φλιτζάνι ζεστό γάλα και θα το προσθέσω μέσα στα αυγά μου. Τώρα όλο αυτό θα το προσθέσω μέσα στο γάλα και θα ανακατεύω μέχρι να δέσει η κρέμα μου. Η κρέμα είναι έτοιμη και την αποσύρω από τη φωτιά και θα προσθέσω το βούτυρο. Ανακατεύω καλά να λιώσει το βούτυρο μέσα στη ζεστή κρέμα και τώρα η κρέμα είναι έτοιμη, να την αφήσω στην άκρη να κρυώσει εντελώς για να πάμε στο επόμενο βήμα του γλυκού μας. Το επόμενο βήμα μας τώρα είναι να πάρουμε το φύλλο κατά ήθη και να το ανοίξουμε με τα χέρια μας μέχρι να φρατέψει. Τώρα παίρνω ένα φύλλο μπροστά μου με τη μεγάλη επιφάνεια εδώ να με βλέπει, με ένα πινέλο έχω λιώσει βούτυρο αγελάδος και ραντίζω το φύλλο μου. Από πάνω στρώνω δεύτερο φύλλο. Φύλλα να είναι ίσα μεταξύ τους εδώ, από άκρη σε άκρη. Ραντίζω πάλι. Τώρα
Παίρνω ένα μέρος φύλλο κατά ύφη και το στρώνω κατά μήκος του φύλλου. Ραντίζω και το φύλλο κατά ύφη με λίγο βουτυράκι. Τώρα παίρνω λίγη γέμιση και την τοποθετώ κατά μήκος επάνω του φύλλου. Τώρα διπλώνω προς τα μέσα τα πλαϊνά, δεξιά και αριστερά, για να μπορέσω να εγκλωβίσω τη γέμιση όταν θα την κάνω ρολό, για να μην μας βγει η γέμιση προς τα έξω. Βουτυρώνω και λίγο τα πλαϊνά. Και τώρα απλά διπλώνω και το κάνω ρολό. Και τοποθετώ το ρολό μου σε ταψί που έχω βουτυρώσει. Με το υπόλοιπο βούτυρο που μας έχει απομείνει, ραντίζουμε το γλυκό μας. Και θα το ραντίσω και με λίγο νεράκι. Θα το ψήσω σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις, στους 180 βαθμούς, για μία ώρα. Στην τελευταία, χαμηλή σχάρα. Αυτό εξαρτάται ανάλογα από το φούρνο μας. Αφού κρύωσε το γλυκό, τώρα πάω να ετοιμάσω το σιρόπι. Θα βάλω στην κατσαρόλα το νερό, ζάχαρη, ένα ξυλάκι κανέλα και μισή λεμονόκουπα στημένη. Θα ανακατέψω να λιώσει η ζάχαρη και από την ώρα του βρασμού κρατάω 7 με 8 λεπτά. Πριν σιροπιάσουμε το γλυκό μας, το κόβουμε σε μερίδες για να μπορέσει να τραβήξει βαθιά μέσα το σιρόπι του. Και στη συνέχεια σιροπιάζω το γλυκό μου όμορφα.
και αφήνω να σταθεί μέχρι 3 με 4 ώρες μέχρι να τραβήξει το σιροπάκι με την ησυχία του.